Φτάσαμε Ντίσεντορφ. Είμαστε στον Άσο που είναι εδώ ελληνικό στέκει 100%. Ποιο βρήκαμε, ρε παιδιά? Τον άνθρωπο που βλέπουμε και ακούμε κάθε μέρα στις οθόνες μας. Φιλαράκι, αδερφός. Γεια σου. Άγγελε, τι κάνεις? Καλά, πολύ καλά. Euro 2024, για τους Έλληνες Euro σημαίνει Εθνική Ελλάδος, σημαίνει Άγγελος Χαριστέας, σημαίνει Πορτογαλία. Δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εδώ. Οι Fighters βρήκαν τον Άγγελο Χαριστέα στο Ντίσσελντορφ. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, εγώ θα πω, γιατί εδώ πέρα εγώ αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Έχω ζήσει πολλά χρόνια εδώ στη Γερμανία, πάνω από 8 χρόνια. Ειδικά εδώ πέρα το Ντίσσελντορφ το ξέρω σαν τη Θεσσαλονίκη, μπορώ να πω. Οπότε καλώς ήρθατε. Πώς νιώθεις? Θα σε ξεκινήσω γρήγορα κατευθείαν, γιατί είσαι ο άνθρωπος που μας έβγαλε στους δρόμους και αυτό το έχει πει σωστά και ο Νίκος Κουλιανός. Ο άνθρωπος που για σένα φωνάξαμε Ζήτω και Φόρτσα Ελλάδα. Πώς νιώθεις που η Ελλάδα δεν είναι σε αυτό το τουρνουά? Ναι, είναι η πρώτη ερώτηση, Άγγελε. Είναι η πρώτη ερώτηση που εγώ ήθελα να σε κάνω. Πώς νιώθεις που απουσιάζουμε? Νιώθω πολύ άσχημα. Γιατί? Γιατί είναι πρώτη φορά που στεναχωρέθηκα που δεν περάσαμε σε τελική φάση. Γιατί είχαμε την ομάδα, είχαμε τους παίχτες, είχαμε όλο το υλικό, όλα τα στοιχεία αυτά, να το πω έτσι, μια καλή ομάδα. Και τώρα, όταν βλέπεις τώρα να παίζει η Τουρκία, Πορτογαλία ή ξέρω εγώ που θα παίζαμε με αυτή το, στο αυτό τον όμιλο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να έβλεπα εκείνη την κερκίδα, ας πούμε, με γεμάτη Έλληνες, να ακουστεί ο εθνικός ύμνος εδώ στη Γερμανία. Φανταστείτε πόσος κόσμος θα ερχόταν να δει το παιχνίδι εδώ από τη Γερμανία, Έλληνες. Οπότε αισθάνομαι λίγο περίεργα. Βλέπεις να υπάρχει Ελλάδα του 4 στο Euro του 24 και θα συνεχίσουμε μετά με την παρελθοντολογία, αλλά βλέπεις να υπάρχει κάποια ομάδα που να μπορεί να κάνει την έκπληξη? Ελλάδα δεν είδα. Ελλάδα δεν είδες. Δηλαδή δεν είδα να κερδίσει μια ομάδα, ένα φαβορί, να το πω έτσι. Δεν είδα να κερδίσει, ας πούμε, η Σκωτία τη Γερμανία στο ένα κτίριο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν είδα, ας πούμε, οι Ισπανοί να δυσκολευτούν να κερδίσουν μικρότερη ομάδα, ή δεν είδα ούτε καν την Ιταλία κόντρα στην Αλβανία να λυγίσει. Θέλω να σου πω ότι δεν είδα μια ομάδα που να μου πει, να μου κάνει το κλικ ότι είναι η μεγάλη έκπληξη. Η Αυστρία θεωρώ ότι είναι μία από τις μικρομεσαίες ομάδες, mm-hmm. αλλά και πάλι δεν είναι Ελλάδα. Δεν έκανε, ναι, ας πούμε, το πάμε τη Γαλλία στο πρώτο μάτς. Γι' αυτό δεν νομίζω να έχω δει Ελλάδα στο αυτό το γύρο μέχρι τώρα. Έχεις έστω και μία μικρή εντύπωση του τι σημαίνει ο Άγγελος Χαριστέας για τους Έλληνες φιλάθλους? Δηλαδή, πάει το μυαλό σου το πόσο καψούρας έχει ο κόσμος που κατάφερε αυτό το πράγμα, που καταφέρει το όνομά σου? Γιατί ξέρω είναι συνολική προσπάθεια, αλλά πόσο έχει το μυαλό, δηλαδή το εισπράττεις αυτό καθόλου? Εγώ να σου πω από τη δική μου την πλευρά πόσο εγώ αγαπώ, να το πω έτσι, τον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια, 20 χρόνια, να το πούμε τώρα, δεν μου θυμίζουν καθημερινά, μου εκμυστηρεύονται ιστορίες, μου διηγούνται ωραία πράγματα, ωραίες αναμνήσεις από τη ζωή τους. Δηλαδή μοιράζονται δικά τους πράγματα σε μένα, και για μένα αυτό είναι η μεγαλύτερη ευλογία, και αυτό μένει στο τέλος, παιδιά. Μένει αυτή η σχέση έτσι που έχεις με τον κόσμο, που όλα αυτά τα χρόνια δεν άλλαξε τίποτα. Το ζήσαν μαζί σου χωρίς να είσαι μαζί τους, αλλά ήταν όλο το σκηνικό πάνω σε σένα, πάνω στους παίχτες, στους Έλληνες, που βεβαίως εσύ δεν ξέρεις πώς το έζησε ο κάθε Έλληνας. Τώρα εδώ πέρα το έχουμε χάσει το πάρτι, αυτή είναι η αλήθεια. Το έχουμε χάσει το πάρτι. Γιατί το χάσαμε το πάρτι? Εντάξει, okay, είπαμε δεν είμαστε εδώ, στεναχωρηθήκαμε. Έγιναν λάθη επιλογών, έγιναν λάθη αγωνιστικά, τακτικά, ποδοσφαιρικά. Πώς το βλέπεις? Πρώτα απ' όλα να πω ότι για μένα στο ποδόσφαιρο, όταν δεν πετυχαίνεις κάτι, κάτι έχεις κάνει λάθος. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ή όταν, από την άλλη πλευρά, όταν πετυχαίνεις κάτι, έκανες κάτι σωστά. Μπράβο. Θεωρώ δηλαδή ότι η Εθνική, για να μην είναι εδώ πέρα, πάνε να πει ότι κάποια πράγματα έγιναν λάθος. Και έγιναν λάθος προφανώς στο τελευταίο παιχνίδι. Με τη Γεωργία, που ήταν ο τελικός μετά από την πολύ σπουδαία εμφάνιση με το Καζακστάν. Όλοι λέγαμε ότι θα πάμε μέσα στη Γεωργία και αν μη τι άλλο, σωστά, θα δούμε μια ομάδα με ψυχολογία,
να μπει μες στο γήπεδο και να πάρει την καθαρή νίκη. Και δεν το πετύχαμε αυτό, Νίκο, δηλαδή δεν μπήκαμε μέσα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Διαχειρίστηκε το παιχνίδι, θεωρώ, ο Πογιέτ. Λαθασμένα, έτσι. Λαθασμένα. Με επιλογές όπως Τζόλι, Παυλίδη, παιδιά που βάλαν πολλά γκολ φέτος και ψάχναμε τον γκολ. Έτσι. Αν μη τι άλλο, θα πω κάτι ότι όταν κυνηγάς, μας το έλεγε και ο Ρεχάγκελ αυτό πολλές φορές, όταν κυνηγάς τη νίκη, αν μη τι άλλο πρέπει να έχεις τη φαρέτρα σου επιθετικούς. Όταν στα κρίσιμα παιχνίδια θυμάμαι ότι έλεγε ότι έχω τον Άγγελο, έχω τον Ντέμι, έχω το Ζήση, έχω δηλαδή επιθετικούς πάρα πολλούς, γιατί αυτοί θα χρειαστούν σήμερα. Δεν θα χρειαστεί ο αμυντικός να μου κρατήσει το σκορ, γιατί εκεί πας για να κερδίσεις την πρόκριση. Μπράβο. Θεωρώ ότι δηλαδή το πρώτο λάθος, αν μπορώ να πω την έκφραση αυτή, ήταν ότι δεν είχε στη φαρέτρα η εθνική ομάδα στον τελικό όλους τους επιθετικούς διαθέσιμους, έτσι ώστε ανάλογα με το πώς πέρασε το παιχνίδι να πεις ρίχνω τον Χρήστο, ρίχνω τον Παυλίδη, ρίχνω το Γιακουμάκη. Δηλαδή ρίχνω τα Γιακουμάκη. Που μπήκε λίγο αργότερα, βέβαια. Ναι. Και αυτοί θα βάλουν τον γκολ. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία της φετινής ομάδας λίγο μας στεναχωρεί, γιατί θα τη θέλαμε να είναι στο Euro. Θέλω μια πιο ευχάριστη ιστορία, γιατί βρισκόμαστε στη fan zone του, μία από τις fan zone του Düsseldorf. Είμαστε σε έναν χώρο που έχουν διαμορφώσει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο και θέλω μια από αυτές τις ιστορίες που σου λέγανε που είσαι εκμυστηρεύοντα ή μια από τις ιστορίες που έχεις ζήσει εσύ, οι οποίες να σε κάνουν να βλέπεις το ποδόσφαιρο μια πιο χαρούμενη ματιά, ας πούμε. Βασικά θα σου πω το εξής. Τώρα περιτριγυρίζω εδώ πέρα τα γήπεδα με το σχολιασμό που κάνω. Έχω δει όλα πολλά γήπεδα. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση βασικά είναι ότι όλοι θυμούνται το 2004. Είτε μιλάμε παιδιά για Γερμανούς, Σκοτσέζους, Γάλλους, χθες με σταματήσαν οι Πορτογάλοι, Αλβανοί, Τούρκοι. Μα διαχρονικά είναι μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών, έτσι. Νίκο, δεν το ξεχνάνε. Ναι. Δηλαδή έχουν να λένε αυτό το πράγμα. Οι Πορτογάλοι που να σε ξεχάσουν. Καλά, και στην πρεμιέρα και στον τελικό. Σωστά, σωστά. Οπότε όλες αυτές οι μικρές ιστορίες σε καθημερινή βάση, δηλαδή για μένα είναι. Προχθές ήταν κάτι παιδιά από την Αυστρία. Τα οποία τα ρώτησα, παιδιά, πόσο χρονών είστε, και μου λένε είμαστε, λέει, 25 χρονών. Αυτά τα παιδάκια ήταν 5 χρονών και ξέρουν την επιτυχία το 2004. Δηλαδή, απίστευτο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο και είναι ένα ξεχωριστό γύρο. Νίκο, ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί παίρνουν μέρος πολλές χώρες. Μπράβο, για πρώτη φορά. Άρα ασχολείται όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με το Euro. Σωστά. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Σαν διοργάνωση, επειδή έχεις βρεθεί, είσαι σαν από ένα διαφορετικό πόστο. Θα μας φάει τη δουλειά τώρα, άστο εδώ τον το κομμάτι του σχολιασμού. Και τις ομάδες τις βρίσκει, τα σημεία μου, τα λέει. Τι γίνεται δηλαδή εδώ τώρα, έχουμε καινούριο τομέα στην καριέρα, ας πούμε, πάμε δυνατά και για εκεί? Εγώ είμαι ένα συμπληρωματικό στοιχείο, θα έλεγα, σε έναν έμπειρο δημοσιογράφο, σχολιαστή, speaker, ο οποίος, όπως εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τη δημοσιογραφία. Εγώ βάζω το δικό μου μικρό λιθαράκι πιο πολύ για να μεταφέρω στον κόσμο κάποια στοιχεία που ήμουνα μες στο γήπεδο. Το έχω ζήσει. Ξέρω δηλαδή πώς σκέφτεται ο Μπρούνο Φερνάντες όταν δεν κάνει την παλιά στο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν μέσα στα νεύρα. Ξέρω πώς σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Να το πω έτσι ο κάθε ένας από τους δύο. Όλα αυτά τα μικρά τα στοιχεία και προσπαθώ να τα μεταφέρουμε αυτά έτσι. Στον κόσμο και νομίζω ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δεν τα πάνε καλά σε Σεντεφόρ στο Euro. Ως τώρα τουλάχιστον, έτσι, γιατί είμαστε περίπου στα μέσα. Δηλαδή, Λουκάκου το ακυρώνονται. Και είναι ένα. Ρονάλντο δίνει ασίστ. Έχουμε πρόβλημα με το Σεντεφόρ. Ξεχώρισες κάποιον? Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι top level, παιδί μου, αλλά δεν βάζουν την μπάλα στο πλεκτό. Αυτή τη στιγμή βλέπω γενικότερα ότι μπαίνουν πολλά γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπράβο. Άρα δεν πατάνε μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν παίζουν δηλαδή για το Σεντεφόρ. Βλέπω ότι η μέση, η μεσοπιθετική. Είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή βλέπουμε να βγαίνουν μπροστά. Δηλαδή, βλέπω το Μουσιάλα της Γερμανίας, ο οποίος δείχνει αυτά τα στοιχεία και ότι αυτοί πετυχαίνουν τα γκολ μέχρι τώρα στο Euro. Mm-hmm. Βλέπω ότι δεν μπαίνουν πολλά γκολ αποστημένα. Σωστά. Επίσης, ένα στοιχείο, έχουμε πολλά αυτογκολ. Έξι ως τώρα. Ακριβώς. Περισσότερο, νομίζω, σε διοργάνωση από τις πειράζει. 11 είχαμε στο προηγούμενο, που ήταν ρεκόρ όλων των εποχών. Και 24 είχαμε συνολικά σε όλα τα Euro. Είναι φοβερά τα νούμερα. Είναι. Ναι. Βλέπω δηλαδή, επίσης βλέπω τους πιτσιρικάδες να βγαίνουν μπροστά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, Βίρτς, Μουσιάλα, πιάνουμε τη Γερμανία. Βίρτς, Μουσιάλα. Τώρα σε θέλω εδώ, σε δύσκολα. Βίρτς, Μουσιάλα. Κοίταξε, ο Μουσιάλα, πιστεύω, είναι. Κουβαλάει τη φανέλα, τη βαριά φανέλα της Bayern Μονάχου. Bayern, ναι. Είναι, παιδιά, άλλο να είσαι παίκτη της Bayern Leverkusen. Σωστά. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη και άλλο να φοράς τη φανέλα της Bayern Μονάχου, να έχεις αυτό το βάρος από πόσο μικρό παιδί. Περιμένουν και από τους δύο πάρα πολλά οι Γερμανοί. Έτσι. Μετά βλέπω. Αρντά Γκιουλέρ, Μπέλιγχαμ.
Μπράβο. Και ο Αρντά και ο Γιλντίζ ακόμα τη Γιουβέντους. Ο Αρντά, ο Πέντρι. Πέντρι. Γιαμάλ, 16 χρονών. Μπράβο. Βλέπω δηλαδή τα πιτσίρικια ότι πραγματικά κουβαλάνε μέχρι τώρα τις ομάδες. Δεν το λέω δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που βλέπω. Μέχρι και ο Κονσεϊσάο, να το πω έτσι. Μπράβο. Ο Πορτογάλος. Το κάναμε, το είπαμε κιόλας αυτό, το επισημάναμε, γιατί είναι, είδα τον πατέρα του να κλαίει στην κερκίδα. Α, ήταν εδώ. Ο σκληρός, ο άγριος, ο Σέρτζιο έκλαιγε. Έκλαιγε όταν πέτυχε ο γιος του τον γκολ. Φοβερό. Έπαιξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οπότε οι πιτσιρικάδες κλέβουν την παράσταση από τους παλιούς, δηλαδή Χάρι Κέιν. Δεν τον είδα το Χάρι Κέιν να είναι ο Χάρι Κέιν που γνωρίζουμε. Ναι. Παρότι έκανε καλό πρωτάθλημα φέτος εδώ, έτσι. Στη Γερμανία, βέβαια δεν πήρε τίποτα. Πάλι δεν πήρε τίποτα. Ναι. Κατάρα. Τον είδα πολύ βαρύ. Βλέπω το Φόντεν επίσης να προσπαθεί να κουβαλήσει μαζί με τον Μπέλιγχαμ την ομάδα πάνω της Αγγλίας, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γενικότερα βλέπω τα πιτσιρίκια, ναι. Λύσε μου μια απορία, γιατί εμείς που ασχολούμαστε λίγο και με τα προγνωστικά και με αυτά, με τα στοιχήματα, έχω ένα επιχείρημα πάντοτε ότι η Αγγλία δεν πάει καλά, γιατί έχει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ σκληρό, έχει πολλές εντάσεις και έρχεται ξεζουμισμένη το καλοκαίρι. Ισχύει αυτό ή το λέω από τη φαντασία μου? Έχεις εν μέρει δίκιο, Νίκο. Θα σου πω γιατί. Γιατί βλέποντας ζωντανά, άλλο να βλέπεις την τηλεόραση και άλλο να βλέπεις ζωντανά τους παίκτες της Αγγλίας, λες και κουβαλούσαν όλοι από ένα 20 κιλό στην πλάτη τους. Okay. Ήταν πραγματικά, όταν βλέπω τον Walker, ο οποίος, ας πούμε, βλέπεις ότι όλη τη χρονιά με τη City ανεβοκατεβαίνει την πλευρά. Και τώρα εδώ πέρα να παίζεις, ας το πούμε, με μικρότερες ομάδες και να μην μπορείς να ανεβείς 2-3 φορές πάνω κάτω. Αυτό μου δείχνει ότι είναι κουρασμένοι παίκτες. Ναι. Αλλά θα σου πω και το άλλο. Πιστεύω ότι, παιδιά, οι φιλοδοξίες των Άγγλων τους βαραίνουν, τους αγχώνουν και δεν μπορούν να σηκώσουν περισσότερο αυτό το βάρος. Ναι. Έτσι, ναι, τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη η Αγγλία, ίσως μεγαλύτερη, να το πω έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι. Αλλά έχουμε ένα γύρο παραπάνω από τους Άγγλους. Να τα λέμε και αυτό, έτσι. Τώρα που λέει ο Νίκος, έχουμε ένα γύρο παραπάνω σήμερα. Φέτος μόνο συμπληρώνονται 20 χρόνια. Υπάρχει έστω μια στιγμή που να έχει ξεχάσει από εκείνο τον γύρο? Δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο έχει φύγει από το μυαλό? Και αν υπήρξε κάποια στιγμή που να είπατε, παιδιά, μέχρι εδώ είναι, κάναμε δύο νίκες, μαζεύουμε τα πράγματα, τα βάζουμε τα ρούχα μέσα στις βαλίτσες και φεύγουμε. Δεν πάει παραπάνω. Νομίζω ο Ζαγόρ το έχει πει ότι ετοίμαζε βαλίτσα σε κάθε μάτσα. Δηλαδή, ο Ζαγόρ ήταν και λίγο με αυτά εδώ πέρα. Ναι, προληπτικός, το Ζαγόρ. Θυμάμαι ότι μας είχε πει, παιδιά, σήμερα με τη Γαλλία έχω κάνει τις βαλίτσες, είχαμε αλλάξει και πόλη. Ναι, με Σαββόρ, από πότε ο Σαββόρ. Έβγαλε μόνο τα σορτσάκια που είναι για να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας εκεί στο... Α, το έκανε συνέχεια μετά. Το έκανε συνέχεια. Τώρα δέρουμε είδηση, ναι. Δηλαδή, το έχει λίγο Σαγούρι. Και μετά. Μετά το μάθη ξανά έβγαζε τα πράγματα εκεί κάτω και τα έστρωνε. Το Ζαγόρ, εντάξει. Εσύ το πίστεψε κάποια στιγμή ότι λες, εσύ τι κάνουμε εδώ, πού πάει το έργο, ας πούμε? Το είδατε να έρχεται κάποια στιγμή? Νομίζω ότι μετά τη Γαλλία, όταν είδαμε ότι έχουμε δυνατότητες σαν ομάδα, γιατί όταν μετρίασες, παιδιά, τώρα με τη Γαλλία, και το καταλαβαίνεις όταν βλέπεις ένα γιούρο από κοντά, ότι όταν κερδίζεις τώρα, ας πούμε, εδώ πέρα τη Γαλλία, είσαι η Αυστρία και κερδίζεις τη Γαλλία και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση, πρέπει να το πιστέψεις μετά ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Βέβαια. Τώρα που είπε 20 χρόνια, έχουμε reunion, να το πω έτσι. Ματσάρα, σωστά. Ματσάρα. Για δώσε μας λίγο ποιοι θα είναι, πού θα γίνει, πότε θα γίνει, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος θα γίνει αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα, σου πω ότι το πρώτο πράγμα που έκανα όταν πάτησα το πόδι μου Γερμανία ήταν να πάω να κλείσω γυμναστήριο, έτσι. Α, είσαι άρρωστος. Είσαι άρρωστος, έτσι. Μόλις άκουσα την εντεκάδα που ετοιμάζει η UEFA, να το πω έτσι, με Φίγκο μέσα. Φίγκο. Γκαλάς, Μακελελέ. Έχουμε Ρόμπι Κιν. Ρόμπι Κιν, πω, παιχτάρα. Έτσι, παιχτάρα. Έχουμε Σιλβέστρ. Έτσι, ο Γάλλος, ναι. Έχουμε Γιάνς Λέμαν. Έχουμε. Ποιον άλλον έχουμε? Αλλά ο Ρόμπι Κιν από τις μπύρες μπορεί και να έχει βάλει και. Αγκαΐθκα! Βέβαια. Έχουμε Μεντιέτα. Ενδεχομένως θα έρθει και ο Σάμι Κεντήρα. Χάφαρος. Χάφαρος. Περιμένουμε μπροστά Φαν Πέρση. Έχουμε Ματεράτσι. Έχουν αντιμετωπίσει το Ματεράτσι. Θα παίξετε με αυτούς τώρα? Ναι, ο Ματεράτσι παίζει και κάθε εβδομάδα μπάλα, έτσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ευχαριστές όμως. Θα γίνει στο Essen. Θα γίνει στο Essen. Για να δώσουμε 11 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ, εδώ τοπική ώρα. Ήδη γίνεται ένας χαμός, από ό,τι βλέπω εδώ κινητοποιούνται πάρα πολύ, ειδικά η ελληνική κοινότητα. Βέβαια, ο Ότο Ρεχάγκελ, όλο αυτό γίνεται, παιδιά, και για τον Ότο Ρεχάγκελ στην πόλη του. Σωστά. Είναι και 85 χρονών ο πλέον Ότο. Ο οποίος βέβαια είναι κρατιέται, κρατιέται. Τούμπανο, Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, Άντζελο,
Έχεις κάνει προπόνηση, είσαι έτοιμος, πρέπει να κερδίσουμε το μάτς. Του λέω, μη στεναχωριέσαι. Σέρωτο. Λέω, πάρε τηλέφωνο τον Γκάρα, γιατί αυτός, λέω, παίζει πάρα πολύ συχνά. Πρέπει να σηκώσει την ομάδα πάνω του. Πάντως σε fit, φίλε, έτσι τώρα χωρίς πλάκα. Δηλαδή, φτού. Εσύ, ο Καρακούνης, είστε τρίο Κατσουράνης και αυτός. Κρατείτε πολύ καλά. Είναι ορισμένα παιδιά που είναι fit και μπράβο σας, έτσι που το κρατάτε. Ο Γιούρκας, σωστά. Τώρα που είπες ότι είστε fit, γιατί μιλάει και στους fighters. Ναι, μιλάει στους fighters που εμείς τρώμε. Εμείς τρώμε και βλέπουμε μπάλα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τι τρώσε, Άγγελε, και έχεις σε φέτες εκτός από την προπόνηση. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να γραμμάριο δεν αφού τρώμε από το πρωί στο βράδυ, ρε Μιχάλη. Εσύ είσαι fighter, αυτό. Ναι. Το λέει και η λέξη. Ναι, fighters. Τι άλλο να κάνετε, δηλαδή. Προσέχεις διατροφή. Προσέχω, δεν γίνεται αλλιώς. Έχω μάθει, είναι ο τρόπος ζωής, δεν το κάνω για κάποιο άλλο λόγο. Η γυμναστική, ο τρόπος ζωής. Γενικότερα γουστάρω αυτό το αθλητικό, έτσι, αυτό το αθλητικό τρόπο ζωής, γιατί όλη μου τη ζωή αυτό έκανα. Δηλαδή σηκώνεις το πρωί, συγκεκριμένο πρωινό, γυμναστική, έτσι, προπόνηση. Καλά, δεν πας και τα απόγευμα προπόνηση, είπαμε. Όχι, μία προπόνηση. Ναι. 3-4 χιλιομετράκια τρέξιμο. Τρέξιμο. Χιλιομετράκια. Και εμείς περπατήσαμε σήμερα. Περπατήσαμε, τα κάναμε τα χιλιόμετρα. Εδώ πέρα, ειδικά τώρα, εδώ αυτό το μήνα, για μένα είναι προετοιμασία. Ξέρεις, είναι. Μπράβο, ρε, γιατί έχει τους δρόμους εδώ να τρέξει, να κάνει, είναι πολύ ωραία. Άγγελε, ποιος θα το πάρει? Πάμε λίγο τώρα και στα δύσκολα σιγά σιγά. Κοίταξε, μπορώ να σας πω ποιοι θα είναι στον ημιτελικό κατά την άποψή μου. Άρα τους τέσσερις που ξεχώρισαν. Ναι, που ξεχωρίσει. Βέβαια δεν ξέρω ακόμα τις αντιστοιχίες. Ναι, πώς θα διασταυρωθούν. Πώς θα διασταυρωθούν, γιατί έχω ξεχωρίσει σίγουρα την Ισπανία και τη Γαλλία. Που δεν είναι μόνο το όνομα, είναι και ότι παίζουν πάρα ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Βλέπω τους Γερμανούς, που για μένα οι Γερμανοί πάντα είναι ομάδα του τουρνουά. Έχει τις περισσότερες νίκες από όλα τα. Έχει μαζέψει τις περισσότερες πόντους από όλα τα Euro όλων των εποχών. Είναι στο νούμερο 1. Οπότε και αυτό από στοιχείο. Και βλέπω και μία εκπληξούλα στην τετράδα. Όπως. Όπως για μένα είναι η Αυστρία. Η Αυστρία, ε! Και το λέω για ποιο λόγο. Ότι είναι μία ομάδα η οποία, παρόλο που έχασε το πρώτο παιχνίδι, με τον τρόπο που το έχασε το πρώτο παιχνίδι, με ένα αυτογκόλ, με μια άτυχη στιγμή, κόντραρε στα ίσα τη Γαλλία, κέρδισε το δεύτερο το μάτς. Εύκολα σχετικά. Σχετικά εύκολα. Με την Πολωνία, ναι. Είναι μια ομάδα που πρεσάρει πάρα πολύ. Τον ξέρω πολύ καλά τον προπονητή, τον είχα στη Σάλκε. Το ράγκινγκ. Ναι, το ράγκινγκ. Ναι. Καλά, εσύ προπονητής. Εδώ τα μέρη τα έχει γυρίσει όλα, έτσι. Λεβερκούζεν, Σάλκε, έτσι. Παντού. Ναι, Νιρεβέργη πιο κάτω, εντάξει, οκ. Και είναι ένας προπονητής, Νίκο, που θέλει γρήγορο κλέψιμο της μπάλας και γρήγορα τελειώματα. Ναι. Άρα δεν κουράζεται η ομάδα με το τίκι-τίκι-τίκι-τίκι. Κλέβει την μπάλα και τελειώνει κατευθείαν τις φάσεις. Βοηθάει το ότι έχει και πολλούς Γερμανούς, ας το πω έτσι, δηλαδή Λάιμερ, Μπαουμγκάρνερ, Σάμπιτσερ. Ναι. Βοηθάει, έχουν αυτή την νοοτροπία. Έχει παιχταράδες, παιδιά, έτσι. Ναι. Έχει παιχταράδες. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα. Και αν φανταστείτε αυτή την ομάδα, σύν τον Αλάμπα. Έχει πάρα πολύ καλό τροματοφύλακα. Μπράβο. Πάρα πολύ καλό τροματοφύλακα. Έχει γενικότερα ένα καλό σύνολο που για μένα, σας το λέω, ενδεχομένως να είναι μέσα στην τετράδα να πλασαριστεί και μία μικρομεσαία ομάδα. Μακάρι. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Η φουρνιά, η δικιά μας που έρχεται της Ελλάδας, με Τζόλι, με Κωνσταντέλια, με Ιωαννίδη, με Παυλίδη, είναι ικανή έτσι ώστε με σωστή διαχείριση και με Γιωβάνοβης πλέον. Κουλεράκι. Κουλεράκι, ναι. Ξέχασα τον Κούλιο, το φιλαράκι, βέβαια. Ιωαννίδη. Παυλίδη. Και Γιωβάνοβης. Θέλω ένα σχόλιο και για την πρόσληψη Γιωβάνοβης, που το ξέρεις χρόνια κι εσύ, έτσι τώρα. Ο Γιωβάνοβης ήταν, φαντάζει, ιδανικότερη λύση, νομίζω, για να ηρεμήσουν πρώτα απ' όλα τα πνεύματα όλων. Μπράβο. Δηλαδή είναι ένα κοινό αποδεκτός προπονητής από όλες τις ομάδες, πολύ καλή προσωπικότητα. Νομίζω και οι ποδοσφαιριστές τον γουστάρουν πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή θα φέρει μια ηρεμία στα αποδυτήρια. Από την άλλη βλέπω ένα πάρα πολύ καλό υλικό. Δηλαδή μετά από χρόνια βλέπω μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Γι' αυτό είπα και στεναχωρέθηκα που δεν περάσαμε σε αυτό. Ναι, είπαμε για Βίρτς εδώ, είπαμε για Μουσιάλα, αλλά μπορούσαμε να μιλάμε και για τον Κωνσταντέλια π.χ. Τώρα ανέφερα τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι λίγο πιο λαμπερό το όνομά του σχέση με τα άλλα παιδιά. Εάν αξιοποιήσει σωστά ο Γιωβάνοβης, που νομίζω θα το κάνει, αυτά τα παιδιά, αν μη τι άλλο, θα έχει μια πολύ επιτυχημένη πρώτη διετία στην εθνική ομάδα. Έχουμε τερματοφύλακες, έχουμε άμυνα, έχουμε κέντρο. Που βέβαια στο κέντρο. Μπράβο. Βλέπω, εδώ ήθελα. Εκεί νομίζω λείπει ένα Βασινά Κατσουράνη Καραγκούνη, ρε φίλε. Θα συμφωνήσω. Θα πω ότι ενδεχομένως στη μοναδική θέση που δεν είμαστε
να το πω έτσι, αναλογικά με τις άλλες τις θέσεις, είναι στη θέση των αμυντικών half. Αλλά όμως, δες όμως εδώ τώρα τις ομάδες, ας πούμε η Αγγλία, πρόσεξε να δεις, παίζει με Rice και με Alexander Arnold αμυντικά half, μπράβο, έτσι. Και δες την τετράδα μπροστά, που είναι ο Bellingham, ο Foden, ο Σάκα και ο Kane. Okay, βασίζονται σε αυτήν την τετράδα. Ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι στην ουσία και εμάς η μπροστινή μας η τετράδα. Μπορεί να είναι φωτιά. Ναι, φωτιά. Φέτος ο Άρης το έχασε το κυπελλό. Και... εφαγωθεί από χθες, ναι, μόλις είδε, λέει αυτό. Φίλε, ναι, για τον κόσμο του Άρη, ο Χαριστέας είναι τεράστιο κεφάλαιο. Όπως και να το κάνει, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Και υπάρχει τεράστιο respect στο πρόσωπό του. Έχασε το κύπελλο φέτος και ξέρεις, ήταν λίγο δύσκολο. Πώς το βίωσες εσύ όλο αυτό? Πρώτα απ' όλα το ήταν δύσκολο γιατί δεν υπήρχε κόσμος. Ακόμα ένας τελικός που δεν μπόρεσε τώρα να πάει ο φίλαθλος και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Δεν πήγα να δω το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα, τι να λέμε τώρα, δεν πάει να δεις τώρα ένα τελικό που είναι μια γιορτή, το βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατό να μην είναι γεμάτο ένα γήπεδο, έτσι, να παίξει ένας τελικός, να το πάρει ο καλύτερος κτλ. Να στεναχωρηθείς ή να, να χαρείς μέσα στο γήπεδο. Μπράβο, μπράβο. Να σου κουστάρει με την ομάδα σου. Να δεις εκεί μπροστά πώς μάχονται οι παίκτες, πώς θα δίνουν όλα, πώς φτάσανε σε εκείνο το σημείο. Για μένα πρώτο αυτό. Δεύτερον, θα πω ότι οι προσδοκίες για τον Άρη ήταν και οι συνθήκες ήταν οι ιδανικότερες που θα μπορούσε να έχει ο Άρης. Δύο μέρες πριν υπήρχαν συλλαλητήρια στο Παναθηναϊκό. Μπράβο. Άλλαξε προπονητή, έφερε βοηθό τον Κόντε. Ήταν βοηθό προπονητή. Μπράβο. Από την άλλη, ο Άρης δεν είχε λήψεις, ήταν πλήρης η ομάδα, δεν υπήρχαν προβλήματα ιδιαίτερα. Είχε το χρόνο να δουλευτεί η ομάδα για το τελικό. Δηλαδή, όλες οι συνθήκες ήταν για τον Άρη. Και όταν το τρως τον κόλλο, να το πω έτσι, στο τελευταίο δευτερόλεπτο, για μένα σημαίνει ότι κάτι έκανες λάθος. Κάτι έγινε λάθος. Όπως το είπες και πριν. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Είδες τι λέει πάντοτε ένας πρωταθλητής? Πάντοτε ψάχνει το δικό του λαδί. Δεν θα βρει να ψάξει άλοθη. Γιατί όπως έχω πει ο Κούλ εδώ πέρα, το άλοθη είναι το καταφύγιο του μέτριου. Έτσι, όταν είσαι πρωταθλητής, δεν ψάχνεις άλοθη. Λες τι έκανα λάθος. Ξεκινάς μετά από σένα, νομίζω αυτό. Ναι, βέβαια. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις, να είσαι ρεαλιστής, τι έκανες λάθος εσύ. Και μετά όταν το βρεις και πεις ότι έκανα λάθος ενδεχομένως. Βλέποντας εχθές τώρα την Πορτογαλία, γιατί δεν ξέρω πότε θα παίξει η εκπομπή, βγάζει στο ημίχρονο ο Μαρτίνες δύο παίχτες. Τον Λεάο και τον. Που είχαν δύο κίτρινες κάρτες. Ναι, μπράβο. Τον Παλίνια, νομίζω. Τον Παλίνια. Δεν υπήρχε λόγο. Θέλω να σου πω, είναι υψηλά γράμματα. Ναι. Αλλά λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Λεπτομέρειες. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι εκεί πέρα ενδεχομένως να γίνανε κάποια μικρολαθάκια. Αλλά για μένα μένει η κεντρική ουσία που είναι ότι ο Άρης δεν κατόρθωσε να πάρει κάτι την περσινή χρονιά, παρόλη την πολύ ωραία προσπάθεια που έγινε στο κύπελο. Αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητήσουμε. Ο Άρης έχει εγκατασταθεί στην πέμπτη θέση. Το έχω ξαναπεί ότι ο Άρης είναι μια κατηγορία μόνος του στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν οι τέσσερις οι οποίοι παλεύουν για το πρωτάθλημα. Ο Άρης είναι μια κατηγορία μόνος του, που μετά είναι το χάος, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Και θα πρέπει να χτίσει ο Άρης πάνω σε αυτό το πράγμα, ότι έχει μια σταθερότητα στην πεντάδα, ότι θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται ενδεχομένως τους πιο μικρούς παίκτες σε ηλικία. Μπράβο. Να βγάζει ποδοσφαιριστές, να αποκτήσει μια φιλοσοφία που ενδεχομένως να μην του φέρει τίτλο, αλλά να του φέρει όραμα και ελπίδα στον κόσμο, γιατί ο Αριανός, παιδιά, αυτό γουστάρει. Γουστάρει την ιδέα. Θέλει να είναι Αριανός. Ναι. Πάνω απ' όλα. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου. Και μια που πιάσαμε λίγο, έτσι, Άγγελε, τα ελληνικά, τα εσωτερικά, θέλω ένα σχόλιο για το γεγονός ότι βλέπουμε ανταγωνισμό μεγάλο. Μία το Πενιάκ, μία ο ΠΑΟΚ, παραπρόπερση ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε και το Κόμφερες. Όλο αυτό το πράγμα, έτσι, πώς το μεταφράζεις, σαν βελτίωση του ελληνικού πρωταθλήματος, θα το δούμε να μεταφράζεται και σε βελτίωση εθνικής Ελλάδος? Σίγουρα είναι, πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα το περσινό. Ναι, φοβερό. Δηλαδή μέχρι τελευταία αγωνιστική κρινόντουσαν όλα. Τελευταία φάση, άρα να μην έχουμε παράπονο, γιατί καμιά φορά γκρινιάζουμε και πάρα πολύ, δεν έχει καλό θέαμα. Εγώ πιστεύω ότι ήταν το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα. Επίσης είχαμε ένα ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά σε συλλογικό επίπεδο με τον Ολυμπιακό, σπουδαία επιτυχία. Από την άλλη είδαμε ότι το ενδιαφέρον και του λαού του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ,
του Ολυμπιακού, Παναϊκού, του Άρη, ναι. Του Άρη που έπαιζε τον τελικό, ήταν μέχρι το Μάιο, ήταν κρατούς. Άρα αυτό το προϊόν είναι καλό για το προϊόν. Ναι. Θεωρώ ότι εκεί πέρα που πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια είναι στο να βρούμε το balance, ότι ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ασχολούμαστε δηλαδή τόσο με τα διοικητικά θέματα, γραφεία, κληρώσεις, διαιτητές. Ακριβώς. Γιατί έχουμε ένα, από ό,τι φάνηκε, αξιόμαχο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε από όλες τις ομάδες που παίξανε στο Conference League και το Europa League. Βέβαια. Όχι μόνο από τον Ολυμπιακό. Πήγανε καλά και οι υπόλοιπες ομάδες. Άρα, γιατί να μην συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά και τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, εγώ ξεστέλνω να θυμηθώ τώρα. Όπως είμαστε εδώ, ωραία συμπρασινάδα Euro Düsseldorf 2024, σε δύο χρόνια έχουμε Μουντιάλ στην Αμερική, τον Καναδά και το Μεξικό. Να κάνουμε άλλη μια τέτοια έτσι μάζοξη εδώ το παρεάκι μας, έτσι, γιατί έχουμε. Και να ράξουμε εκεί κάτω καταράκτου στην Αγάρα. Έτσι. Και να σχολιάζουμε τα παιχνίδια της Εθνικής. Κουστάρω πολύ να είμαστε εκεί, να είναι η Εθνική μας εκεί με την καρδιά μου. Μακάρι να βρισκόμαστε στα μεγάλα τουρνά λοιπόν, και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί, γιατί αυτό μένει, παιδιά, μόνο στο τέλος. Μόνο που θα δεις τους Έλληνες. Μπράβο. Εθνικό ύμνο να ακουστεί και τα λοιπά, τελείωσε. Είναι για μένα ευλογία. Καλή συνέχεια, Αγγελάρα μας. Χάρηκα, παιδιά, πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Και μην ξεχνιόμαστε, like, subscribe και το καμπανάκι μας.